Του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, κυρία Μαρία Σγουρίδου. Χρονών. Και είναι ένα κράτος από τα πιο νεαρά της Ευρώπης, γεννημένη από αίμα και κόκαλα, ρηγμένη στην άκρη της Βαλκανικής γης, εκεί που την φύτεψε ο Θεός, σε μια όμορφη γειτονιά, με ζώρικους όμως γείτονες, δίνοντάς της ευχή και κατάρα να πορεύεται μόνη της, με μοναδική φιλική παρουσία στο πλάι της και γύρω της στη θάλασσα. Γιορτάζει η Ελλάδα απ' άκρης άκρη, απ' τα βουνά ως τα χαλίκια των λόγκων, απ' τα λιώφυτα ως τα ριάκια των κάμπων, από τις πράσινες γλυτσίνες των βράχων μέχρι τα βάθη του πελάγου. Γιορτάζει η Ελλάδα των Αηδονιών και των Βάλτων, η Ελλάδα του ταμπουρά και της λύρας, η Ελλάδα του Καλαματιανού και του Τσάμικου. Σήμερα όμως είναι και η γιορτή σύμπαντος του ελληνισμού, του παρόντος, του περασμένου και του επερχόμενου, του εντός και εκτός Ελλάδας στα πέρατα της Οικουμένης. Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία. Τιμούμε τον κρεμασμένο Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, τον απαγχωνισμένο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τιμούμε τους δεσπότες και τον παλαιόν πατρόν Γερμανό. Γιορτάζει η Αγία Λαύρα και τα μοναστήρια, τα Λάβαρα, τα Σήμαντρα και τα Εξαπτέρυγα. Γιορτάζουν οι σεμνοί ρασοφόροι αγωνιστές, ο Παπαφλέσσας και ο Διάκος, οι ταπεινοί καλόγεροι με επικεφαλής τον Κοσμά τον Εντολό, να ξεσηκώνει συνειδήσεις χριστιανών και να χτίζει σχολιά. Και ακόμα, γιορτάζουν τα μανουάλια και οι καντήλες που τρεμοφώτισαν τα μαύρα σκοτάδια στα κρυφά σχολιά και τα κατάλευτα εκκλησάκια των λόφων που έγιναν κρυσφύγετο των παλικαριών. Σήμερα, τιμώνται οι διπλωμάτες και οι αξιωματούχοι, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Θεόδωρος Νέγρης, οι υπάλληλοι των ανώτερων υπηρεσιών που με τις επιρροές τους στις αυλές και στα Υπουργεία Εξωτερικών επιτέλεσαν το έργο της παρέμβασης υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Επηρέασαν τη διεθνή κοινή γνώμη. Γύρισαν τα κεφάλια και τις γνώμες των μεγάλων και δυνατών υπέρ του ελληνικού αγώνα. Γιορτάζει σήμερα ο κόσμος της διπλωματίας και των διεθνών διαπραγματεύσεων στο πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια, που από τη θέση του διπλωμάτη και του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας συνέταξε, διατύπωσε και επέβαλε το έγγραφο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Σήμερα γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις, οι στρατηγοί, οι ναύαρχοι, οι βαθμοφόροι, οι απλοί πολεμιστές. Γιορτάζουν οι μεγάλοι στρατηγοί, ο Καραϊσκάκης, ο Μακρυγιάννης, ο ναύαρχος Μιαούλης. Γιορτάζουν οι αρχηγοί με την τεράστια ευθύνη που ο κόσμος τους έλεγε τρελούς. Οι άνδρες των ελάχιστων μέσων, των μετρημένων ανδρών, των άπειρων κινδύνων, των αφημένων πίσω οικογενειών. Τιμούμε τον αρχιστράτηγο Κολοκοτρώνη, που θα μας διηγηθεί μια πτυχή από τις δυσκολίες του, έτσι.
Η αρχηγία ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μια τυραννία, διότι έκαμνε και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φροντιστή και να του φεύγουν κάθε μέρα και πάλι να έρχονται. Να του δώσουν 500 Έλληνες, δεν μπορούσε το φωτοδότη της ελληνικής λαλιάς και συνείδησης σε όλες τις γωνιές της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες και Ελληνόπαιδες. Τον αγωνιστή ενάντια σε όλα τα σκοτάδια του κόσμου και όλα τα εμπόδια. Σήμερα γιορτάζουν και οι απότιμοι Έλληνες. Εκείνοι που διωγμένοι από τις ανυπέρβλητες δυσκολίες της σκλαβωμένης και κατεχόμενης χώρας, με την ελπίδα του καλύτερου και με τη δίψα της αλλαγής και της μάθησης, στήσανε καινούργιες πατρίδες στην Ευρώπη με τη σκέψη πάντα στραμμένη στην Ελλάδα. Τις ελληνικές αυτές εστίες που έγιναν για τον υπόδουλο ελληνισμό το ανοιχτό παράθυρο προς τη Δύση, η γέφυρα με το φως και η αρχή της Ανάστασης. Είναι τα ευρωπαϊκά κέντρα της Διασποράς, της Παρικίας, της Βενετίας, του Λιβόρνο, της Μασσαλίας. Γιορτάζουν οι έμποροι και οι καραβοκύριδες που με τα ταξίδια τους και με την οικονομική τους ενίσχυση στήριξαν και τροφοδότησαν την ελληνική επανάσταση. Στο όνομα των εμπόρων και επιχειρηματιών της οικογένειας του Θωμά Φλαγκίνη, τιμούμε σήμερα τους σύγχρονους Έλληνες ευεργέτες. Σήμερα γιορτάζουν οι γυναίκες, οι αρχόντισες και οι καπετάνισες, οι κοπέλες του λαού, οι δέσπο και οι νύφεστες, οι κόρες της Αράπιτσας και του Ζαλόγγου. Γιορτάζουν οι χείρες των αγωνιστών, οι ορφανεμένες μάνες των γενίτσαρων, οι γυναίκες που ντύθηκαν άντρες, ζώστηκαν τάρματα και πολέμησαν. Στη μνήμη της Μαντός και της Βουμπουλίνας, της Λένος του Μπότσαρη και της Καλόγριας, τιμούμε τη λεβεδιά της αιώνιας ελληνίδας γυναίκας. Σήμερα γιορτάζουν οι ονειροπόλοι και οι ποιητές. Όσοι φαντάστηκαν άπιαστα σχέδια, χάραξαν χάρτες ουτοπίας, οραματίστηκαν, έγραψαν στίχους, όσοι συγκίνησαν και όσοι ξεσήκωσαν. Στο όνομα του Ρίγα, του Λόρδου Βίρονα και του Σολομού, τιμούμε όλους τους ποιητές που ονειρεύονται τα αδύνατα και επιταχύνουν έτσι το χρόνο της πραγμάτωσής τους. Γιορτάζουν οι νέοι, τα παιδιά, τα αγόρια που ντυνόντουσαν κορίτσια για να γλιτώσουν το παιδομάζωμα. Γιορτάζουν τα μικρά κλεφτόπουλα με τη Φλογέρα, οι Τσελιγκοπούλες, η Χάιδε, ο Γιοργής, ο Κωνσταντής, που πήγαιναν νερό και μηνύματα στους πολεμιστές και μάθαιναν το βόλι. Γιορτάζουν τα στρατολογημένα με τη Δία Ναυτόπουλα. Στο όνομα των μικρών μαθητών του Σαμουήλ, γιορτάζουν σήμερα οι μαθητές των ελληνικών σχολείων και όλα τα Ελληνόπουλα. Σύνταξη των Ελλήνων με σκοπούς, με αρχές και ιδανικά τη διατήρηση της παράδοσης, την ανάπτυξη, τη συνεργασία. Στο όνομα της Φιλολογικής Εταιρείας στο Βουκουρέστι, της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης και προπάντων της Φιλικής Εταιρείας, τιμούνται οι σύλλογοι των οραμάτων, των σχεδίων, της ενότητας. Σήμερα γιορτάζει ο λαός, ο υπόδουλος, ο εξαθλειωμένος, ο δουλοπάρικος, ο εξαντλημένος από το χαράτσι, ο αιμόφυρτος από το παιδομάζωμα. Ο λαός που ήταν στη δούλεψη του Αγά και του Βεζίρη, ο νέος που τη μέρα το φώναζαν Ιβραήμ και Σελήμ και το βράδυ η Μαριό στο σπίτι τον φώναζε Δημητρό και Θεόφιλο και εκείνος έσκυβε στα εικονίσματα να ζητήσει συγχώρεση που αλλαξοπίστησε στα ψέματα. Ο λαός ο αγράμματος με την ατέλειωτη σοφία, ο λαός ο ανειδίκευτος με την τεράστια τέχνη, το αλάτι της γης, ο παλμός της επανάστασης, ο μοχλός των αποφάσεων, η δύναμη της κρούσης, ο λαός ο περιούσιος. Σήμερα είναι η μεγίστη γιορτή και η μεγίστη ακρόαση. Αφουγκράζομαι τα μηνύματα του 21 και συλλογίζομαι. Το 21 ορμηνεύει την ενότητα και την ομοψυχία. Ενότητα περιοχών, ενότητα επαγγελμάτων, ενότητα ιδιωτήτων. Αντικρίζω τον Μακεδόνα και τον Κρητικό, τον Κερκυραίο και τον Ηπειρώτη, τον Κληρικό και τον Δάσκαλο, τον Αγρότη, τον Μετανάστη και βλέπω μόνο τον αδερφό μου, το ψυχοπαίδι του Μακρυγιάννη, το ανιψούδι του Σταυραϊτού. Το 21 δείχνει το χρέος και την αυταπάρνηση. Μου λέει να δουλεύω για την προκοπή μου, να στείνω όνειρα και σχέδια για μένα και για σήμερα, μα και για τους γιους μου, για τους γείτονές μου, μα και για τους άλλους. Πιο πέρα και από τους εγγονούς μου και αυτούς που δεν γνωρίζω. Πιο πέρα και από τις γραμμές των οριζόντων και κυρίως πιο πέρα από τη σύντομη ζωής μου τα όρια. Το 21 είναι η συμπύκνωση της περηφάνειας και της αξιοπρέπειας. Είναι η διάλυση του φόβου και της ιτοπάθειας που κυριαρχεί γύρω μας και μέσα μας
και μας ακινητοποιεί, μας τρομάζει, μας μαραζώνει και μας κάνει να βλέπουμε με φόβο το αύριο. Δεν σας κρύβω πως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ψάχνω κάπου κάτι να προσευχηθώ. Σκέφτομαι πως αν από το εγώ περάσουμε στο εμείς, όπως μας προτρέπει ο Μακρυγιάννης, θα καταφέρουμε να εξαφανίσουμε όλους αυτούς που περιφρονούν τη γη και κάθε σταγόνα αίμα και υδρότα που χύθηκε πάνω της, που περιφρονούν το κάθε τι που δεν τους μοιάζει, που σπέρνουν το θάνατο από τρόμο για τη ζωή που δεν ζουν. Είναι από τρόμο που ζητούν και γραπώνονται από την εξουσία. Από τρόμο μην τους δει μικρούς ο εαυτός τους. Η φετινή επέτειος, ένα πράγμα πρέπει να υπενθυμίζει σε εμάς τους νεοέλληνες, πως η ελευθερία παραστέκει μόνο στο πλευρό ενός λαού ενωμένου, τίμιου, εργατικού και ανδρείου. Στις σημερινές συνθήκες δεν αρκούν οι επαιτειακού χαρακτήρα χαιρετισμοί. Χρειάζεται να προωθήσουμε περισσότερο την ιδέα της πατρίδας. Σήμερα που οι πολεμοκάπηλοι της γης, με τα όπλα και τη βία, και οι καινούργοι σουλτάνοι βαδίζουν στα ίχνη του Ιμπραήμ, αδικούν και δολοφονούν αθώους, καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την επίδειξη διεθνούς υποκρισίας, όταν ανθρώπινα δικαιώματα και εθνικά δικαιώματα λαών θυσιάζονται κοινικά στο βωμό των συμφερόντων των ισχυρών. Σήμερα που οι κήρυκες της νέας τάξης πραγμάτων ασχίζουν να μας πείσουν πως η βαρβαρότητα στην κοινωνία και τον κόσμο είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, σήμερα που η εκπαίδευση τείνει να προσανατολιστεί μονοσήμαντα στις ανάγκες της αγοράς, σήμερα που το φάσμα της ανεργίας και της εργασιακής περιπλάνησης φαίνεται να εγκαθιδρύεται μόνιμα στη ζωή μας, που η φαινομενική καλοπέραση έχει φθείρει τις ψυχές μας και δεν βλέπουμε τον επερχόμενο κίνδυνο, σήμερα λοιπόν είναι απαραίτητο περισσότερο από κάθε άλλη φορά να διατηρήσουμε την ιστορική μας μνήμη. Εμείς λοιπόν, τα εγγόνια του Κολοκοτρώνη και του Μακρυγιάννη, έχουμε μεγάλη υποχρέωση να υπενθυμίσουμε πρώτα στον εαυτό μας, αλλά και στον αδιάφορο, στον μεθυσμένο από το κυνήγι του κέρδους, στον υπόδουλο του καταναλωτισμού νεοέλληνα, ότι τελικά η δικαίωση της ιστορικής του παρουσίας στους αιώνες ίσως απαιτήσει νέες θυσίες και νέους προσωπικούς και συλλογικούς αγώνες. Κάθε τέτοιες μέρες, το μυαλό μου γυρίζει σε αυτούς τους τόσο ανθρώπινα ηρωικούς παππούδες και γιαγιάδες μας. Μακάρι, λέω, οι δυνατοί που αποκρυπτογράφησαν και πραγμάτωσαν το αδύνατο, που βοήθησαν τα όνειρα να λάβουν εκδίκηση, που καταφέρνουν κάθε άνοιξη να μας ομοιώνουν και να μας φιλιώνουν πάλι με την πατρίδα μας. Σε αυτούς που ξεπλήρωσαν το αίμα με φως και μας χάρισαν αυτό το τόπο, τον μικρό, τον μέγα, ψιθυρίζω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κλώσεων της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, στεφάνια θα καταθέσουν. Ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής νομού Ιμαθίας, κύριος Γεώργιος Σουρτσουζίδης. Του Αντιπεριφερειάρχη Ιμαθίας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόφιλος Τελιγιαννίδης. Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, κύριος Νικόλαος Κουτσογιάννης. Εκ μέρους του Ελληνικού Στρατού, ο διοικητής της 390 ΠΑΠ, Αντισυνταγματάρχης Υλικού Πολέμου, κύριος Γεώργιος Πλάκιας.
Εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Νάουσας, αστυνόμος Α, κύριος Δημήτριος Κουτσιούμπας. Εκ μέρους της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νάουσας, αντιπύραυλος κύριος Νικόλαος Παλαμούτης. Τα σχολεία Νάουσας. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης του Στέφανου Σαράφη. Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικό Στρατός Ελλάδος, παράρτημα Νάουσας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Νάουσας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τοπική οργάνωση Νάουσας. Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας. Η Λέσχη Καταδρομέων Νομού Ιμαθίας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Νάουσας. Η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Νάουσας. Ενός λεπτού σιγή.